Πολλές εκδηλώσεις, η μία καλύτερη από την άλλη. Και για αυτή τη βδομάδα έχουμε να σας προτείνουμε το συνέδριο με τίτλο Mobile Connected World. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Νόστη, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Smart Press, η οποία διοργανώνει το συνέδριο αυτό. Κύριε Νόστη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές σας, και ευχαριστούμε για το βήμα. Εμείς ευχαριστούμε γιατί μας διοργανώνετε πολλές και εξαιρετικές εκδηλώσεις, διοργανώσεις. Έρχεται κόσμος, μιλάει, ακούγονται πολλές απόψεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό το χρειαζόμαστε πάρα πολύ, κύριε Νόστη, γιατί τώρα είμαστε σε μια φάση που την έχουμε την τεχνολογία και πρέπει κάτι να βαδίσουμε σωστά μαζί της. Ναι, η αλήθεια είναι ότι την έχουμε την τεχνολογία, αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό που το θεωρούσαμε κάποτε να είναι επιστημονική φαντασία, να είναι σήμερα επιστημονική πραγματικότητα για πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και ακόμα ίσως δεν έχουμε δει τίποτα, έτσι. Mm-hmm. Ναι, πραγματικά, γιατί τώρα είμαστε σε μια περίοδο που οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Εγώ όμως μου έκανε εντύπωση, έχετε και ένα πάνελ σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, θα αναφερθούμε σε αυτό σε λίγο. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος, το οποίο έχει να κάνει με την κρίση, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θέλω να μας μιλήσετε λίγο παραπάνω γι' αυτό. Κοίταξε, καταρχάς θα πρέπει να, για να δούμε τι είναι το συνέδριο, θα πρέπει να πάμε λίγο έτσι ιστορικά. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι θυμούνται την εποχή που το κινητό είχε μέγεθος τούβλου και μία οθόνη μόλις με δύο γραμμές που δεν χώραγε καν τις επεξηγήσεις. Στη συνέχεια οι συσκευές απέκτησαν ραδιόφωνο, φωτογραφική μηχανή, μουσική, παιχνίδια, πρόσβαση στο ίντερνετ. Και εδώ μάλιστα υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα λάθη εκείνης της εποχής, γιατί η εταιρεία που ήταν leader με 50% μιλούσε για mobile internet, αρνούμενη να δει για χρόνια ότι το ίντερνετ είναι ένα και μοναδικό και απλά και μόνο αλλάζει το μέσο και η συσκευή πρόσβαση σε αυτό. Mm-hmm. Αυτό το anytime, anywhere, any device. Στη συνέχεια λοιπόν, και ενώ ο leader της αγοράς ομφαλοσκοπούσε, προέκυψε το iPhone, αναγκαστικά έτσι θα το πούμε, το μπορούμε να το πούμε διαφορετικά, το οποίο εκτός από ότι ήταν ολόκληρο μια οθόνη, δημιούργησε και ένα οικοσύστημα. Δηλαδή, εγώ που ήμουν προγραμματιστής μπορούσα να γράψω μία εφαρμογή, να την ανεβάσω στο Play Store, να την κατεβάσουν οι χρήστες πληρώνοντας και όλοι τέλος πάντων να είναι ωφελημένοι. Εγώ γιατί έχω την εφαρμογή που με ενδιέφερε για να κάνω τη δουλειά μου, κέρδιζε η εταιρεία και κέρδιζε και ο προγραμματιστής. Συγγνώμη, σας διακόψω να πω ότι είμαστε τώρα, βρισκόμαστε το 2009, έτσι. Ναι, τότε λοιπόν ξεκινήσαμε το συνέδριο Mobile Apps, που είναι ο πρόγονος του σημερινού συνεδρίου, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε το ελληνικό οικοσύστημα εφαρμογών, που όπως ξέρουμε μεγάλωσε, εφέργευσε και πολλές ελληνικές εταιρείες διακρίθηκαν και διακρίνονται ακόμη και σήμερα στο εξωτερικό. Μετά λοιπόν μπήκαν και άλλες παράμετροι στο σύστημα, όπως το IoT, αναπτύχθηκαν διάφορα είδη από αισθητήρες, από σένσορες, βελτιώθηκαν οι γενιές και επιδόσεις, και έτσι το συνέδριο άλλαξε και μετονομάστηκε σε Connected World, διότι το application ήταν ένα μικρό μόνο κομμάτι της όλης δράσης. Mm-hmm. Και περνάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή, ότι ακριβώς επειδή όλα τα πράγματα αλλάζουν, η κλιματική κρίση και οι δραματικές συνέπειες που είχε πέρσι για τη χώρα μας, τόσο με τις πληκαγιές, τις πλημμύρες κτλ., δημιούργησαν την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε αυτή την καινούργια πραγματικότητα και με το κομμάτι της τεχνολογίας. Έτσι λοιπόν αυτή την εποχή τρέχει και ένα πρόγραμμα, το ΕΓΙΣ, το οποίο είναι 2 δισεκατομμύρια, κυρίως με τεχνολογικά πράγματα και όχι μόνο βέβαια, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τεχνολογίας είναι τα 23 drones του πυροσβεστικού σώματος, που πετάνε όλο το 24ωρο και ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, στέλνοντας ταυτόχρονα online εκείνη την ώρα
την εικόνα στο γραφείο επιχειρησιών mm-hmm, του Υπουργείου mm-hmm. και της Πυροσβεστικής. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν χάρη στην τεχνολογία και το connectivity. Έτσι λοιπόν και το Connected World, που είναι το συνέδριο, για να δικαιώσει τον τίτλο του, έχει βάλει όλους τους πυλώνες που ασχολούνται με το connected κομμάτι. Δηλαδή και την πολιτική προστασία που έχει πάρα πολλά πράγματα, που μπορεί να τα δούμε στη συνέχεια, και τα smart cities, αλλά και το mobile business, mobile world, που είναι η μετεξέλιξη της τεχνολογίας που έχουμε σήμερα. Αυτά. Κύριε Νώστη, όταν μιλάμε γενικά για σύνδεση, συνδεσιμότητα, διασύνδεση και τέτοια, το μυαλό ενός απλού πολίτη δεν πηγαίνει σε όλα αυτά τα μαγικά που μας είπατε. Πηγαίνει στα social media, στο κινητό του, στη διασκέδαση, να το πω έτσι. Στη διασκέδαση και στην ευκολία, ας πούμε, να επικοινωνήσει με κάποιον, να αλλάξει ένα μήνυμα. Όμως οι τεράστιες αλλαγές συντελούνται στους τομείς που προαναφέρατε. Δηλαδή οι έξυπνες πόλεις, η πολιτική προστασία, η γεωργία, έτσι. Για να μην μιλήσουμε για τα άλλα, ας πούμε, την εθνική άμυνα και μην πάμε σε άλλα τέτοια. Ας πάμε σε πράγματα που είναι πιο πολύ της καθημερινότητάς μας, αλλά που γιατί δεν τα προσέχουμε, γιατί ίσως δεν μιλάμε τόσο γι' αυτά. Γιατί πρέπει, ας πούμε, τώρα ο καημός μας να είναι πόσα likes πήραμε στο Instagram? Γιατί αυτά πρέπει να είναι transparent, πρέπει να είναι διάφανα, πρέπει να βλέπουμε τα ωφέλη τους. Πώς έχει πει κάποιος κατασκευαστής καλλιτικών ότι στα εργοστάσια παράγουμε χημικά προϊόντα στις γυναίκες, προσφέρουμε την ομορφιά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα πρέπει να δούμε την ομορφιά, αυτό που μας δείχνει, που μας δίνει η τεχνολογία. Η τεχνολογία υπάρχει παντού, ο ψηφιακός μετασχηματισμός υπάρχει παντού, το 5G υπάρχει παντού, το AI υπάρχει ή θα υπάρχει παντού. Δηλαδή τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι διαχέονται όλα αυτά μέσα σε όλους τους κάθετους τομείς της ζωής μας. Είτε είναι ο τουρισμός, παραδείγματος χάρη, για τον τουρίστα που θα έρθει φέτος, θα μπει στο e-gov και στη γλώσσα του ενδεχομένως θα πάρει τις πληροφορίες για το πώς θα πάει στο αεροδρόμιο ή τι δρομολόγια υπάρχουν ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θα ήθελε. Είτε αφορά το πόσες ώρες έχουμε γλιτώσει όλοι μας για να μην πηγαίνουμε στα ΚΕΠ να κάνουμε, ξέρω εγώ, εξουσιοδοτήσεις και άλλες δραστηριότητες. Μπορώ να αναφέρω δεκάδες ή και εκατοντάδες παραδείγματα, απλώς ανέφερα ένα-δύο χαρακτηριστικά. Είναι λοιπόν, διαχέεται σε όλους τους τομείς. Είτε μιλάμε για τουρισμό, είτε μιλάμε για ναυτιλία, είτε μιλάμε για υγεία. Σε όλους τους τομείς της ζωής μας η τεχνολογία με την οποιαδήποτε μορφή, το 5G με την οποιαδήποτε μορφή και το AI διαχέονται με τη λογική του να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη τη ζωή μας και πιο εύκολη. Κύριε Νώστη, δεν μπορώ να σας αφήσω να φύγετε χωρίς να ζητήσω το πώς εσείς βιώνετε στην καθημερινότητά σας και άρα και τι γνώμη έχετε σχηματίσει για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Το ChatGPT, έτσι, για αυτούς που μας ακούνε. Υπάρχει ένα πράγμα κατά βάθος που με ανησυχεί. Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος. Είμαι σε αυτή τη φάση δηλαδή που δεν ξέρουμε ακριβώς τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι σαν την ατομική ενέργεια. Θα έπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή να υπάρχει ένας έλεγχος, έτσι ώστε να μην γίνει κατάχρηση από καμία πλευρά, από καμία αρχή, είτε αυτή είναι κρατική, είτε αυτή είναι εταιρεία, είτε οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα η τεχνολογία και όλα τα πράγματα έχουν δύο απόψεις, έχουν δύο πλευρές. Ένα μαχαίρι μπορεί να κόβει ψωμί, μπορεί και να σκοτώσει κάποιον. Εξαρτάται από τη χρήση που θα κάνουμε. Εσάς όμως σας εντυπωσίασε ως Κώστας Νώστης, δηλαδή το χρησιμοποιείτε και πώς? Η τεχνολογία γενικά με εντυπωσιάζει. Μα γι' αυτό σας ρωτάω, επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Αρκεί να σας πω ότι ασχολούμαι με τεχνολογία από 13 ετών. Όπως σήμερα τα παιδιά ασχολούνται με τους υπολογιστές, εμείς είχαμε τότε τους πειρατικούς σταθμούς. Αν για όσους τους θυμούνται, εν πάση περιπτώσει. Ναι, σαφώς την χρησιμοποιούμε.
Έχει κάποιους τομείς που μας ενδιαφέρουν και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Έχουμε κάποια project που δουλεύουμε με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Δεν είναι 100% στην καθημερινότητά μας ακόμα. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν έχουμε δει. Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε μία δίδα, έχει πάρει μόνο την πρώτη στροφή, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Και το βλέπουμε αυτό και το πόσο γρήγορα έρχονται οι νέες εκδόσεις, οι νέες καταστάσεις κτλ. Σίγουρα λοιπόν, μιλώντας για το συνέδριο παραδείγματος χάρη, βλέπουμε πλέον ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στα κινητά τηλέφωνα. Βλέπουμε μία από τις εταιρείες η οποία χαρακτηρίζεται τέλος πάντων ως leader του χώρου, έχει υιοθετήσει και είναι η πρώτη που υιοθέτησε το AI. Μα αν το υιοθέτησε ο leader του χώρου, mm-hmm. να είστε βέβαια ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και όλοι οι άλλοι. Mm-hmm. Δεν είναι, γι' αυτό είπαμε, διαχέεται σε όλες τις κάθετες αγορές η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο το ChatGPT, ας πούμε, που μπαίνουν μέσα, γράφουμε μία ερώτηση και εν πάση περιπτώσει περιμένουμε να μας απαντήσει ή τα διάφορα πράγματα που κάνουμε. Και ακόμη και στο GovGR, ας πούμε, που το ρωτούν την τεχνητή νοημοσύνη που έχει διάφορες απίθανες ερωτήσεις. Για την ώρα είμαστε σε ένα στάδιο γνωριμίας. Θα λέγαμε ότι μυρίζουμε περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη παρά τα χρησιμοποιούμε. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα μας δώσετε και τα πρακτικά. Τα πρακτικά είναι ότι το συνέδριο γίνεται την Τετάρτη στο ξενοδοχείο Wittham, που είναι δίπλα ακριβώς από το σταθμό του μετρό Μεταξουργίου. Mm-hmm. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με εγγραφή όμως, με εγγραφή στο site. Με εγγραφή στο site. Όποιος θέλει να δει το πρόγραμμα ή τους ομιλητές και τα λοιπά, μπορεί να πληκτρολογήσει www.mcw.gr και θα χαρούμε να σας δούμε όλους από κοντά. Κύριε Νόση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε ότι πάντα παρουσιάζουμε τη δουλειά που κάνετε, γιατί τη θεωρούμε πραγματικά πολύ σημαντική. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Κώστας Νόστης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Smart Press, που διοργανώνει το συνέδριο Mobile Connected World.